Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι ήρθατε και μάλιστα ταλαιπωρήστε, βλέπω έτσι, με τα θέματα των καθισμάτων. Είμαι πραγματικά συγκινημένος, δεν το λέω έτσι σαν τυπικά όπως λέγεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί συνάντησα ανθρώπους εδώ που είχα να τους δω από το δημοτικό, φανταστείτε. Και πραγματικά έχω συγκινηθεί που με τιμάτε με την παρουσία σας, φίλοι, παλιοί φίλοι, συμμαθητές, γιατί ζωγραφιώτης κι εγώ. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμο για την τιμή που μου κάνει να με φιλοξενεί απόψε. Μην μακρηγορώ, παραδίδω τη σκυτάλη στον Τάκη Σαράντη και ξεκινάμε. Έτοιμος. Πανέτοιμος. Πάμε λοιπόν. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω και εγώ στην απόψινη βραδιά. Παγκόσμια ημέρα ποιήσης σήμερα και ο τομέας πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη τιμούν τον ποιητή Γιώργο Δουατζή. Ο Γιώργος Δουατζής, σας το είπαν, θα το πω και εγώ, γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ, στο Δήμο Ζωγράφου. Σπούδασε οικονομία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κοινωνιολογία στο 8ο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Δημοσιογραφία από το 1974. Εργάστηκε ο Γιώργος Δουατζής σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, επίσης ως ρεπόρτερ, αρθρογράφος, πολιτικός αναλυτής, διευθυντής και πάει λέγοντας. Γράφει συστηματικά από την εφηβεία του. Πρώτη του εμφάνιση το 1971 στην ποιητική ανθολογία της νέας ελληνικής γενιάς των εκδόσεων Άγκυρα. Έχει εκδώσει 24 βιβλία. Μετρήστε, ποίηση, μυθιστόρημα, διήγημα, δοκίμιο, θέατρο. Μετήχε και σε 4 συλλογικά. Έργα του έχουν μεταφραστεί σε 6 γλώσσες. Αγγλικά, ρωσικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και τσεχικά. Πάμε λοιπόν, προχωράμε και σας ευχαριστώ. Την εκδήλωσή μας τιμούν ο συνθέτης ο Γιώργος Βαρσαμάκης, ο οποίος με τους μουσικούς του θα μας παρουσιάσει δικές του συνθέσεις. Στη συνέχεια θα τους δείτε όλους. Στο βιολί είναι ο Κώστας Καριτζής, στο τσέλο ο Δημήτρης Κοταρίδης, στο κλαρινέτο ο Κώστας Ιωαννίδης. Στη συνέχεια θα τους παρουσιάσω πάλι, προφανώς την ώρα που θα έρθουν να αναλάβουν το έργο. Δίπλα μας ο ηθοποιός ο Βαγγέλης Στρατηγάκος, ο οποίος θα μας ταξιδέψει στους στίχους του ποιητή, του Γιώργου Δουατζή. Να πούμε επίσης ότι στην διάρκεια της εκδήλωσης θα παρακολουθήσετε και ένα διαφορετικό παιχνίδι, μια σύντομη συζήτηση, παύλα συνέντευξη ανάμεσα σε μένα και στον ποιητή τον Γιώργο Δουατζή. Δεν τον έχω ενημερώσει για τις ερωτήσεις, σας το λέω. το συνηθίζουμε αυτό. Λοιπόν, επιτρέψτε μου όμως πριν προχωρήσουμε και πριν πάρει το λόγο ο άνθρωπος ο οποίος θα απαγγέλει εδώ δίπλα μου, θέλω να σας γυρίσω 40 χρόνια πίσω. Θα σας διαβάσω τι έγραψε μεταξύ άλλων ο μεγάλος μας ποιητής, ο Τάσος Λιβαδίτης, για την πρώτη ποιητική συλλογή και ποιοτική του Γιώργου Δουατζή με τίτλο «Γραφτά» το 1976 στην εφημερίδα Αυγή. Έγραψε λοιπόν. Πρόκειται για ένα βιβλίο που το διατρέχει ο πιο αγνός νεανικός παλμός. Ο Δουατζής πορεύεται με τους συνανθρώπους του στην τρομερή λεωφόρο της εποχής μας, και το τραγούδι του. Στις μικρές στάσεις αυτής της απεγνωσμένης διαδρομής ξεκουράζει και δυναμώνει τους συνοδοιπόρους του. Ποίηση ακμαία, ηχηρή, καταιγιστική, που τη σηκώνει στα χέρια του πότε σαν σημαία και πότε σαν όπλο και πάντα σαν ανθρώπινη προσφορά. Και συχνά σαν υστέρι για να ανοίξει παλιές πληγές και να βρει μέσα τους την ανθρώπινη κακοδαιμονία. Αυτά από τον Τάσο Λιβαδίτη.